very much. Thank you very much for being three iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, 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 very much. Thank you very much for the Aintree Iron. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Aintree Iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much. Thank you very, 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 very much. Ξενοδοχείο Γαλήνη λέγεται, παρακαλώ. Ο ίδιος. Ο κύριος Μάρκουλης. Ω, τι κάνετε, κύριε Μοσκουλμπάνη. Ναι, ναι, κι εγώ μια χαρά. Ένα δωμάτιο για το Σαββατοκύριακο, μάλιστα. Μόνο που δεν έχω δίκλινο. Τι? Σοβαρά? Πότε έγινε αυτό? Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, γιατί έχω μόνο μονόκλινα. Ναι, ναι, δεν ξέρετε πόσο χάρηκα. Όχι που πέθανε η γυναίκα σας, που μπόρεσα να σας εξυπηρετήσω. Ναι, ναι, μείνετε ήσυχος. Καλημέρα. Αχ, πάει και μου σκουλμπάνε να. Παρακαλώ. Μπορώ να έχω το λογαριασμό, παρακαλώ. Βεβαίως. Μπορείτε όμως να περιμένετε ένα λεπτό να κρεμάσω τον πίνακα εδώ και κατεβαίνω. Φοβάμαι πως όχι, γιατί θα χάσω το αεροπλάνο. Ξέρετε, δεν με ξυπνήσατε εγκαίρως. Και εμένα, κύριε, δεν με ξυπνήσανε εγκαίρως. Ποιος? Τι ποιος? Δεν σας ξύπνησε εγκαίρως. Ο ρεσεψιονίστ από ένα ξενοδοχείο εδώ δίπλα. Επειδή δεν ακούω το ρολόι το πρωί, παίρνω και ζητάω αφύπνιση από ένα ξενοδοχείο εδώ δίπλα, καταλάβατε. Ναι, κατάλαβα. Κύριε, μπορείτε να μου κάνετε το λογαριασμό, περιμένει και το ταξί έξω. Μιλάτε σοβαρά? Περιμένει το ταξί έξω? Πείτε του ανθρώπου να μπει μέσα να πάρει πρωινό. Έτσι θα πάτε στο αεροδρόμιο χωρίς να βάλει κάτι στο στόμα του. Μα τι λέτε, κύριε? Εντάξει, κύριε, μη φωνάζετε, αστείο έκανα. Μπορείτε τουλάχιστον να έρθετε να κρατήσετε τον πίνακα εδώ πέρα, τώρα που έχω βρει τη σωστή θέση. Να κάνω το λογαριασμό και τον ξαναπαίρνω. Να έρθω, κύριε, να τον κρατήσω. Με προσοχή, έτσι. Μην κουνηθεί. Ωραία. Αυτό είναι. Α, πολύ καταπληκτικό. Σιγά, κύριε, τις βαλίτσες. Ορίστε. Λέω, σιγά τις βαλίτσες. Έχετε δίκιο. Σιγά τις βαλίτσες.
Λοιπόν, δωμάτιο 107. 107, Ρωμανίδης. Μάλιστα. Ωπ, κυρία, το κάδρο σας έφυγε λίγο. Πιο εδώ δεξιά. Λίγο πιο δεξιά. Αυτό είναι, εκεί, εκεί, μην το κουνάτε καθόλου, εκεί. Ρωμανίδης, έχουμε και λέμε. 2 διανυκτερεύσεις, 3 τηλέφωνα. Έχετε πάρει κάτι από τον μπαρ? Ναι, 2 ουίσκι, 1 χυμό πορτοκάλι και 2 νερά εμφιαλωμένα. Σιγά, κύριε, σιγά, τι τρέχετε. Ξενοδόχος είμαι, δεν είμαι στενογράφος. Λοιπόν, 2 ουίσκι. 2 ουίσκι. 1 χυμό πορτοκάλι. 1 χυμό πορτοκ. Έχει κουκούτσι. Πορτοκάλι. Και 2 νερά εμφιαλωμένα. 2 νερά Να τα δύσκολα. Πώς γράφετε το εμφιαλωμένα? Το φι εννοώ, με γιώτα ή με ύψιλον? Παίζει ρόλο, κύριε, τελειώνεται, θα χάσω το αεροπλάνο. Θα χάσει το αεροπλάνο? Και τι είναι, κύριε, το αεροπλάνο, καρφίτσα για να το χάσετε? Ωραίο. Αφήστε τα αστεία, κύριε, τελειώνεται, δεν θα προλάβω. Μάλιστα. Εμφιαλωμένα, λοιπόν. Να βάλω ύψιλον. Γιατί πού, κύριε, μπορεί να γίνει κάποιος έλεγχος. Να τρέχω και να μην φτάνω. Ναι, αλλά ούτε εγώ βλέπω να φτάνω. Να, γι' αυτό πασχίζω κι εγώ, για να προλάβετε και να φύγετε, να πάτε στη δουλειά σας. Αμάν πια, αμάν, νησάφι. Τελειώνετε, Θέλετε να το γράψετε μόνο σας, κύριε, να τελειώνουμε. Και εσείς να με καθυστερείτε, και εγώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Να το γράψω, κύριε, να το γράψω. Ελάτε, κρατήστε το κάδρο. Αμέσως. Ω, μπαμπάς, ευτυχώς εγώ είμαι ίδια η μάνα μου. Φιαλωμένα. Εντάξει, το έγραψα. Ελάτε να κάνετε το λογαριασμό. Ελάτε να κρατήσετε το κάδρο. Πιο γρήγορα, κύριε. Δεν θα προλάβετε έτσι. Εγώ για εσάς το λέω. Ωραία. Να βάλτε και αυτό εδώ, κύριε. Για την ευαίσθητο σημείο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 50 επί 2 100 και 8 101 102 103 108. Με τη μία, μπράβο. 108 και 21. 120. Α, μην μου πείτε, μην μου πείτε. Θα το βρω μόνος μου. Πού πάτε, κύριε? Πάω να φέρω ένα κομπιουτεράκι. Δεν θα αργήσω, στον έκτο είναι. 129. Τι κάνετε, κύριε? Ξέρετε τι κάνετε τώρα? Τι κάνω? Λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο. Ωραίο. 129, Μην το ξεχάσω. 129 και 9. 138. 138. Τσακάλι είναι αυτός. 138 και 6. 144. 144. 144. Λοιπόν, κύριε, με ένα γρήγορο υπολογισμό που έκανα, είναι 144 ευρώ. Είστε έτοιμος, ελάτε. Πώς να έρθω, κύριε, αφού κρατάω το κάδρο? Α, δεν πειράζει, αφήστε το, έτσι κι αλλιώς έχω βάλει σημάδια. Θα το κρεμάσω μετά. Πάλι, κύριε! Σιγά, σιγά τον μπαμπά. Ευχαριστώ. Τι κάνετε εκεί, κύριε? Εσείς θα κουβαλήσετε τις βαλίτσες? Ναι, ποιος? Ο Γκρουμ. Αφήστε, κύριε, δεν πειράζει, βιάζομαι. Δεν το επιτρέπω εγώ. Καταρχήν, αρχή του ξενοδοχείου μας. Παιδί! Παιδί!
φωνάξατε, κύριε? Ναι, φώναξα. Και μάλιστα πολύ δυνατά για να μ' ακούσεις. Πάρε αυτές τις βαλίτσες και πήγαινετε σε έξω στο ταξί. Στο ταψί? Όχι ταψί. Ταξί. Ταξί. Να τις πάω μόνος μου, κύριε, να τελειώνουμε. Τι λέτε, κύριε? Καταλάβατε τι είπατε τώρα? Αυτό που είπατε ήταν μαχαιριά στην καρδιά για μένα που είμαι ιδιοκτήτης αυτού του ξενοδοχείου. Μπαρμπαγιάννη, πάρε τις βαλίτσες και πήγαινετε σε έξω στο ταξί. Στο ταξί. Ταξί! Ταξί! Μπιμπίνο! Ταξί! Αμέσως! Είδατε. Μπαρμπαγιάννη! Όχι τηλέφωνο, όχι τηλέφωνο. Έξω, έξω, έλα μαζί. Ρε τον Μπαρμπαγιάννη, άλλο κατάλαβε. Τις βαλίτσες έξω. Έξω! Α, έξω! Είναι καινούριο, το δοκιμάζουμε ακόμα. Κι αν μας κάνει, θα τον κρατήσουμε. Κατάλαβα. Πάμε! 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 Τον! Τι είναι! Καλημέρα. Θα δείξει. Έχετε ένα δωμάτιο? Συγγνώμη. Λέω, έχετε ένα δωμάτιο άδειο για απόψε? Ναι, στιγμή να δω. Μονό? Ναι, μονό. Όχι, κάτι διπλό. Αισθάνομαι πολύ τυχερό σήμερα. Γεια. Καλημέρα. Δεν έχουμε. Ορίστε. Λέω, δεν έχουμε δωμάτια. Καλημέρα. Το δωμάτιο 107 είναι ελεύθερο, Μάρκο. Όχι, η μαμά. Στο δωμάτιο 107 μένει ο κύριος Ρωμανίδης. Ο κύριος Ρωμανίδης έφυγε το πρωί αγκαλιά με τις βαλίτσες του, Μάρκο. Το ξέχασες? Έχετε αποσκευές, κύριε? Μόνο αυτή τη βαλίτσα. Συμπληρώνετε αυτό το έντυπο, σας παρακαλώ. Αν μπορεί, βέβαια. Πρέπει να ξέρεις γράμματα για να το συμπληρώσεις. Μάρκο! Μάρκο! Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Καλή διαμονή, κύριε Αλφόνσο. Μια στιγμή να έρθει και ο μικρός να πάρει τη βαλίτσα. Παιδί! Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Πώς? Τι, να δώσει μπουρμπουάρ? Δεν βλέπεις που είναι στην πείνα ο Καρμύρης? Μάρκο! Μάρκο! Κάτσε και θα δεις. Δωμάτιο 107. Μάρκο, εγώ φεύγω τώρα. Πού πας? Έχω πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Πάω κομμωτήριο. Έχω να φτιάξω τα μαλλιά μου, να κάνω μανικιούρ, πεντικιούρ. Πω, πω. Να σου πω, δεν αφήνεις το πεντικιούρ για κάποια άλλη φορά, γιατί βλέπω να γυρίζεις πτώμα. Μην κοροϊδεύεις. Α,
Σε κανένα δύο ώρα θα φέρουν εδώ ένα μαύρο ταγέρ. Ένα καπέλο και μία περούκα χτενισμένη κατάλληλα. Είναι για το μνημόσυνο του πατέρα σου μεθαύριο. Oh. Σε παρακαλώ, φρόντισε να τα παραλάβεις εσύ. Μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, μαμά, μην είναι ήσυχη. Και πού είσαι, όταν γυρίσω ο πίνακας να είναι στη θέση του, εντάξει. Αμάν αυτός ο πίνακας, εφιάλτης μου έχει γίνει, εφιάλτης. Α, και βοήθα λίγο την Έλληνα στο σερβίρισμα. Όλα μόνη της τα κάνει η κοπέλα. Ναι, μαμά, ναι, μαμά. Άντε, γεια. Γεια. Άσε, θα σερβίρω εγώ. Όχι, εγώ. Μου είπε η μαμά μου. Καλά. Κοίτα. Έτοιμο και το πρωινό σας. Όχι, έτσι, αλλιώς. Τι αλλιώς. Αλλιώς. Το γιόρτι στον κύριο μελέτα στην κυρία. Συγγνώμη, κυρία, έρχεσαι να κάτσετε από εδώ. Όχι, όχι. Τα πιάτα. Τι έχουν τα πιάτα. Αλλάξτε τα. Γιατί είναι βρώμικα. Συγγνώμη λίγο. Αφήστε τα εκεί. Συγγνώμη, είχε γίνει λάθος πριν, έτσι. Συγγνώμη, είναι η πρώτη φορά που σερβίρει γι' αυτό. Εκεί είναι καλά. Εκεί είναι καλά. Εκεί είναι καλά. Ε! Λέω, εκεί είναι καλά. Καλά. Ωραία. Καλά. Ωραία. Καλά. Εντάξει, άκουσα. Άκουσες. Καλά. Έλα, Παραπαγιάννη, να φάνε και άνθρωποι εδώ, μην τους ανησυχούμε. Δεν είναι τίποτα, έφαγε σφυρίδα πριν από λίγο και του πες βαριά. Έλα, φάτε εσείς, φάτε, θα κρυώσουν. Κάτσε, ας σε σηκώσω. Σημαίνει κάτι? Όχι, όχι. Νόμιζα. Έλα, Παραπαγιάννη, κάτσε, να σε σηκώσω αλλιώς. Από εδώ. Γεια σας. Έχουμε κάνει μια κράτηση, Μουσμουλόγλου. Ναι, μισό λεπτό να έρθει ο υπεύθυνος. Κύριε Μάρκο! Κύριε Μάρκο! Thank you.
κυρία έχει κάνει μια κράτηση. Η κυρία είναι υποκράτηση. Θα το κουνήσει από εδώ. Δεν της άρεσε. Έχουμε κάνει μια κράτηση. Μουσμουλόγλου. Μουσμουλόγλου. Μια στιγμή να δω. Μουσμουλόγλου, ένα δίκλινο. Μάλιστα. Και ήρθατε μόνοι? Όχι, με τον άντρα μου είμαι. Απλά είναι στα μάξι. Μέχρι να κατεβάσει τις βαλίτσες, να κλειδώσει το τιμόνι. Μα δεν κλέβουνε τα τιμόνια, κυρία μου. Ωραία, μπάσα καλό μου σήμερα. Νησάφι, πια νησάφι. Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο, σας παρακαλώ. Πού, εδώ? Όχι εδώ. Εδώ. Κακό! Αυτό ρε. Τώρα μου βάλε τα γυαλιά. Να βάλω και την υπογραφή μου. Ναι, να τη βάλετε, να τη βάλετε. Ό,τι βάζει κανείς, καλό είναι. Καλά, είναι υπέροχο. Ποιο? Τα τέτοια σας. Το πράγμα σας. Το πράγμα που έχετε εδώ μπροστά, το μεταλλιόν. Καλά, εγώ νόμιζα ότι λέγατε για το στήθος. Όχι, καλά, τι είναι αυτά που λέτε, είναι δυνατόν, θα σας μαλώσω. Είναι φυλακτό. Ο Άγιος Χριστόφορος. Βέβαια, είναι προστάτης των οδηγών. Μπορώ να το φιλήσω. Ποιο το φυλακτό? Όχι, το στήθος. Καλά, έχετε πολύ χιουμόρ. Όχι, σοβαρά το είπα. Οπ, σας τσάκωσα. Τι γίνεται εδώ? Τίποτα δεν γίνεται, κύριε. Τι να γίνει, απολύτως τίποτα. Καρνά, εγώ σ' άφησα ένα λεπτό μόνη σου και εσύ μου τα φόρεσες. Λευτέρη, τι είναι αυτά που λες? Λευτέρη, πιπέρι. Όχι, κύριε, ακούστε, δεν έγινε τίποτα. Απλά εγώ είδα το φυλακτό τη συζύγου σα, τον Άγιο Χριστόφορο, προστάτη των οδηγών, μεγάλη χάρη του, και ήθελα να τον φιλήσω. Γιατί εγώ οδηγάω πολύ επικίνδυνα. Τρέχω του σκοτωμού, το πλακώνω και δεν υπολογίζω τίποτα. Τώρα σε πιστέψαμε. Λοιπόν, εγώ πάω να βάλω την κουκούλα. Α, δεν θα βρέξει. Στο αμάξι. Εσύ ανέβα πάνω, εσύ κουβάλα τις βαλίτσες. Και πού είσαι, φρόνημα. Λευτέρη! Λευτέρη! Πρόσεχε εκεί έξω που θα πας. Ο κόσμος είναι κακός. Α, δωμάτιο 103! Στο τσάκ σας πρόλαβα, θα μου φεύγατε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, κύριε. Ο άντρας μου είναι πολύ ζηλιάρης. Λογικό είναι με τέτοια γυναίκα. Ναι, καλά. Παντού βλέπει κέρατα. Με όποιον και να μιλήσω, όποιον και να δω, νομίζει τον κερατό. Έκτος όροφος. Συγγνώμη, το 103 σε ποιον όροφο είναι? Στον πρώτο. Ναι, και εσείς γιατί πατήσατε τον έκτο? Πρώτη φορά ήρθατε στο ξενοδοχείο μας, να μην σας δείξουμε και τις άλλες οδόφους. Θα αργήσω, κύριε, και σας είπα ότι ο άντρας μου είναι πολύ ζηλιάρης. Καλό. Είναι και στην οχτά εδώ μέσα. Δεύτερος όροφος. Το πέμπτο πάμε. Α, ελάτε, ελάτε. Τι ελάτε, καλέ, δεν χωράμε. Χωράμε. Ωραία, είδατε που χωρέσαμε. Δεν λέτε πάλι καλά που είναι αδύνατοι και οι δύο. Συλφίδες. Κάνε
Κρίμα να έχει μόνο 6 ορόφους στο ξενοδοχείο. Θα πηγαίναμε πάνω κάτω, πάνω κάτω. Είναι και ωραία παρέα εδώ. Το ζευγαράκι αυτό. Στην Αγία Παρασκευή μένετε, γιατί για εκεί σας κόβω. Το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής που λένε. Πρώτος όροφος. Θέλετε να βγείτε τώρα, ε. Λίγο δύσκολο. Α, δεν πειράζει. Πάμε μία στον πέμπτο και ξανακατεβαίνουμε. Μεγάλη χάρη. Τι στριμώμα ήταν κι αυτό. Ωραίο, ε. Πω πω τι πάθαμε εκείνους τους χοντρούς, το θυμάμαι και εδώ είμαστε. Ορίστε, ακόμα να έρθει ο άντρας σας. Ευτυχώς. Τι γίνεται μου. Καλά, πού είσαι εσύ τόση ώρα. Με αυτόν. Και με τα σόδρα καφόρα παρτιά. Πώς θα μου τα φοράς! Άντε πάλι! Όχι, κύριε, να σας εξηγήσω. Απλά είχε πολύ κόσμο στο ασανσέρ και μέχρι να κάνουμε τη διανομή. Γι' αυτό εγώ περίμενα μία ώρα. Αυτό πήγαινε πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Τελικά ήρθα με τα πόδια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ πάω κάτω στα μάξι να πάρω το κινητό. Το είχα βάλει να φορτίσει και το ξέχασα. Άντε τώρα να βγάζεις κουκούλα. Εμένα μου λες. Ταλαιπωρία. Είναι και ο κόσμος κακός εκεί έξω. Εσύ φρόνιμο, ε. Δεν θα αργήσω. Περάστε. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το δωμάτιό σας. Ελπίζω να σας αρέσει. Έχει και υπέροχη θέα. Τον Παρθενώνα. Πού είναι? Ποιος? Ο Παρθενώνας. Πίσω από τα δέντρα. Αν ερχόσασταν πριν από 12 χρόνια που ήταν ακόμα τα δέντρα μικρά, θα τον βλέπατε. Αλλά μου αργήσατε, μου αργήσατε. Πάντως, γενικά, έχει πολύ ωραία θέα. Ναι, έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Είμαι πολύ αθλητικός τύπος. Γυμνάζομαι συνέχεια και παντού. Ελάτε, ελάτε να σας δείξω το μπάνιο. Είναι πολύ μεγάλο, ευρύχωρο. Δεν δουλεύει το φως, αλλά θα το φτιάξω αμέσως. Είχατε κουραστικό ταξίδι? Λιγάκι. Ξέρετε, ο Λευτέρης είναι λίγο ζηλιάρης και δεν σταματάει πουθενά. Γιατί λέει ότι ντύνομαι προκλητικά και ότι όλοι με κοιτάνε περίεργα. Καταλαβαίνετε, ε? Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Ωραία. Νομίζω ότι είναι τάξη το φως. Μια στιγμή να ανοίξω το διακόπτη. Α! Τι γίνεται εδώ μέσα? Μου τα φοράς! Άντε πάλι. Λευτέρη, ηρέμησε. Ο κύριος προσπαθούσε να φτιάξει το φως, το οποίο ήταν χαλασμένο. Να, εγώ στάθηκα εδώ και... Αυτά δεν θα τα λες σε μένα. Αυτά να τα πεις σε κανέναν άλλον. Πες τα σε μένα, εγώ σε πιστεύω. Μάγκα, κομμένες οι πλάκες μαζί μου για να τα πάμε καλά.
Πες μου τι έγινε εδώ μέσα όσα έλειπα. Ναι, να σας πω κύριε Ελευθερή. Ακούστε, εγώ πήγα να πατήσω το διακόπτη να ανάψει το φως, γιατί δεν άναβε πριν. Ήταν καμένη η λάμπα. Ξέρετε, μερικές φορές την αφήνουν αναμένη και καίγεται, γιατί τζάμπα και η λάμπα, τζάμπα σε θυμάμαι. Και έχω το φως να ανάβει, για να δεις πω... Αλήθεια, λέει Ελευθερή, εγώ δεν έκανα τίποτα. Καλά, αυτό θα το δω. Και εσύ, έξω γρήγορα. Και μην ξαναπατήσεις το πόδι εδώ μέσα. Άκουσες! Φωνάζετε κύριε Ελευθερή, μείνει κόσμος δίπλα. Α, εσύ δεν τρόχισε με τίποτα! Όντως, έφυγε! Έφυγε! Ωραία. Και τώρα οι δυο μας. Άντε πάλι! Α, ήρθε το ταγέρι και το καπέλο. Μπαρμπαγιάννη, Μπαρμπαγιάννη και... Ω, τον αγαπητό κύριο Ρωμανίδη! Α, έφτιαγνα το τραπέζι! Έχει φύγει μια βίδα και δεν μπορώ να τη βρω πουθενά. Τι έγινε, δεν φύγατε τελικά? Όχι βέβαια. Μην μου πείτε ότι χάσατε το αεροπλάνο. Το παράξενο θα ήταν να το προλάβαινα, κύριε. Τουλάχιστον για ένα πράγμα είμαι ευχαριστημένος. Για ποιο? Κρεμάσατε επιτέλους τον πίνακα. Α, ναι, παιδεύτηκα λίγο, αλλά τα κατάφερα. Και τι θα κάνετε τώρα, θα μείνετε εδώ? Αναγκαστικά. Βλέπετε, είχε ένα δρομολόγιο κάθε μέρα για Σάμο και αυτό είναι το πρωί. Θα μείνω λοιπόν εδώ και αύριο πρωί-πρωί θα φύγω. Α, ωραία. Μια στιγμή να σας δώσω δωμάτιο. Το ταγέρ της μαμάς. Για να δούμε ποιο είναι ελεύθερο. Α, το 202. Ορίστε, να φωνάξω τον γκρουμ να σας μεταφέρει τις βαλίτσες. Ποιο γκρουμ? Λέτε για το παιδί που μου τις κουβάλλει το πρωί? Ναι. Ζει ακόμα? Είστε και χωρατατζής. Ναι, είμαι. Αφήστε, δεν πειράζει, θα τις κουβάλλεις ο μόνος μου. Α, κάντε μου μια χάρη σας παρακαλώ. Βάλτε αφύπνιση στις 10 το βράδυ, γιατί μια και έμεινα, έκλεισε ένα σημαντικό ραντεβού στις 11 και δεν πρέπει να το χάσω. 10 το βράδυ, εντάξει? Εντάξει, μείνετε ήσυχος κύριε Ρωμανίδη. Στις 10 ακριβώς θα ακούσετε το τριν. Ναι, τα ίδια μου είπατε και χθες για σήμερα το πρωί, αλλά δεν. Ελάτε τώρα, ξεχάστε το αυτό. Πάει, πέρασε. Ναι, αλλά και το αεροπλάνο. Πάει, πέταξε. Α, είστε χωρατατζής, είστε χωρατατζής. Μη κοιτάς χαμηλά κι ο ήλιος θα φέρει ένα ζεστό δειλινό να σου πω να γίνουμε τέρι. Ρωμανίδης, 10 μετά μεσημβρίας. Εδώ είστε και σας ήθελα. Γιατί, συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι. Απλά το δωμάτιο που με βάλατε. Τι έχει το δωμάτιο? Έχει δύο γείτονες οι οποίοι τσακώνονται συνέχεια και δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Λέτε για το ζευγάρι στο δωμάτιο 103. Ακριβώς. Το τι της ούρνει ο άνθρωπος δεν λέγεται. Οχ. Μάλλον την έπιασε στα πράσα με άλλον και ξέρετε τώρα εσείς. Ξέρω, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Ωραία, και τι θέλετε να κάνω τώρα, κύριε Αλφόνσον, δηλαδή, για να σε εξυπηρετήσω, μιας και μου είστε τόσο συμπαθείς. Ξέρω εγώ, να τους κάνετε μία σύσταση, κάτι. Τι λέτε, κύριε, είστε σοβαρός, να πάω εγώ επάνω? Δεν θα είστε καλά, θέλετε να αθρηνήσουμε θύματα? Γιατί? Γιατί εγώ είμαι πολύ οξύθυμος, έτσι και μου πει μια κουβέντα αυτός, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Μπορεί να φτάσω στα άκρα, μπορεί να το χτυπήσω αλίπητα, μπορεί να το μαχαιρώσω, μπορεί να το βάλω στα πόδια. Αυτό είναι και το πιο πιθανό, δηλαδή.
Ορίστε. Τίποτα. Λέω, πηγαίνετε πάνω και θα το κανονίσω αμέσως. Άντε να ξεκουραστείτε και όλα θα πάνε καλά. Το γρηγορότερο δυνατόν. Ναι, το γρηγορότερο δυνατόν. Πηγαίνετε. Μην το αμελήσετε. Όχι, δεν θα το αμελήσω. Πηγαίνετε. Και τώρα αν πηγαίνατε θα ήταν πολύ καλό αυτό. Ναι, πηγαίνετε. Ναι, μπορείτε να πάτε τώρα. Α, εσύ τρώγε, εσύ τίποτα. Οπότε τι κάνουμε τώρα, πώς να πάω πάνω, θα με λιντσάρει αυτός. Ζωή σε εσάς. Παρακαλώ. Άκου λέει συμπτώσεις. Σε ποιον θα πουλάς αυτά. Ποιος είναι. Ξέρω εγώ. Ποιος άλλος. Ο λεγάμενος. Χαίρετε. Χαίρετε. Ποια είσαι πάλι εσύ. Είμαι η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου. Μένω μόνη μου δίπλα ή με βλέπετε χείρα. Και χωρίς να το θέλω άκουσα το καυγαδάκι σας. Και είπα, σαν χείρα που είμαι, να έρθω να δώσω μια χείρα βοηθεία στο πρόβλημά σας. Μπορώ να καθίσω. Όχι, θα καθίσω. Αχ, κυρία μου. Το ονοματάκι σας. Ματούλα. Αχ, κυρία Ματούλα μου, δεν την αντέχω όλη αυτή τη ζωή. Αχ, κακό μου, κορίτσι. Πόσο έχεις υποφέρει. Ναι, είδες το κακόμοιρο. Δεν μπορώ να σε καταλάβω το ονοματάκι σου. Λευτέρης. Δεν μπορώ να σε καταλάβω, Λευτέρη. Έχεις δίπλα σου μια τόσο όμορφη κοπέλα. Ευαίσθητη. Έξυπνη. Μορφωμένη, πολύ μορφωμένη. Και τη φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν το αντέχω άλλο αυτό το μαρτύριο. Σε καταλαβαίνω, γλυκιά. Τελικά όλα εμείς οι γυναίκες τα τραβάμε. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αχ, κυρία Ματούλα μου, ήρθατε την κατάλληλη στιγμή. Ειλικρινά το ένιωθα. Είχα φτάσει σε απόγνωση. Δεν πήγαινε άλλο. Έτσι μου ερχόταν να ανοίξω το παράθυρο και να πηδήξω έξω. Αλλά τώρα αισθάνομαι κάπως καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Τέτια, δεν σε χρειαζόμαστε άλλο πια. Θα κάτσουμε μόνοι μας να λύσουμε τα οικογενειακά μας προβλήματα. Εσύ μπορείς να πηγαίνεις. Όχι, εδώ θα κάτσει. Την έχω τόσο ανάγκη. Έλα, κυρά μου. Με πονάς. Αχ, είστε τόσο καλοί. Σουζάνα! Ας την να ξεθυμάνει. Έχετε τόσο πλούσια εσωτερικά χαρίσματα. Οχ. Τόσο μεγάλη. Τώρα έγινε έτσι. Καρδιά. Α, είπα κι εγώ. Η εσωτερική ομορφιά είναι το θέμα. Βέβαια, ό,τι θέλουμε λέμε τώρα. Αχ. Και αυτή η απόφασή σας να έρθετε εδώ να με βοηθήσετε. Αυτό που το πας. Ήταν πολύ καλή. Σουζάνα! Σήκω από εκεί!
Σήκω! Όχι, θα μείνει εδώ που είναι. Έλα! Α, στην μια χαρά είναι εδώ πέρα. Έλα τώρα και εσύ, κυρία Τέτια, τελείωνε! Μ' αφήνεις, δεν μ' αφήνεις. Συγγνώμη. Αμάν, τι γίνεται εδώ. Τι μου θυμίσανε τώρα. Η καρδιά μου, δεν αντέχω άλλο να δω. Βλέπεις, δεν κουνιέται καθόλου, γιατί εδώ νιώθει ασφάλεια. Καημένο κορίτσι, χάλασες και το μακιγιάζ σου. Πάμε στο μπάνιο να ρίξει λίγο νερό. Καημένο κορίτσι. Τι ήταν και το σημερινό. Είναι και το καπέλο μεγάλο, δεν χωράει. Μια στιγμή να το βγάλω. Εσύ είσαι ρε χείρα! Όχι, για την ακρίβεια εγώ είμαι ο γιος της. Αλλά όταν δεν μπορεί η μάνα μου να κάνει τη χείρα, την κάνω εγώ. Θα σε σκοτώσω ρε! Θα σε φάω ζωντανό! Να παραγγείλω καλύτερα κάτι από το μπαρ. Όπα, αυτό ήταν! Τελείωσε! Ναι, ο κύριος Ρωμανίδης. Κοιμάστε. Ναι, αλλά έχετε ζητήσει αφύπνιση στις 10 το βράδυ. Τι ώρα είναι? 6. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό σας πήρα. Για να σας πω ότι μπορείτε να κοιμηθείτε άλλες 4 ώρες. Καληνύχτα. Thank you very much for the entry. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for the entry.